πράγματι, όπως μου λέτε, έχει διαπραχθεί ένα ποινικό αδίκημα. Πολύ περισσότερο ακόμα, εάν όπως πληροφορήθηκα από την εκπομπή σας, το ποινικό αδίκημα αυτό αφορά την επαγγελματική προσωπικότητα μιας δικηγόρου, όταν αυτό το λειτουργήμα που κάνει αυτή η δικηγόρος έχει άμεση επαφή με το λειτουργήμα το οποίο ασκεί το δημόσιο πρόσωπο, ο υπουργός στην προκειμένη περίπτωση. Όταν εσύ ο ίδιος επιδιώκεις τη δημοσιοποίηση ενός θέματος που αφορά το προσωπικό σου περιβάλλον ή την προσωπική σου ζωή, δεν δικαιούσε να διαμαρτύρεσαι. Ο εξοικείου πτέρνα του ζημίου, ούτω και ζημίουστε. Θα σας το έλεγα δε αυτό γιατί εγώ βιωματικά έχω αντιμετωπίσει τέτοια πράγματα και μπορώ να σας πω ότι αυτός που προκαλεί το ενδιαφέρον της κοινής γνώμης, όταν αντιλαμβάνεται ότι δεν το συμφέρει, τότε δεν δικαιούται να διαμαρτύρεται. Και μιλάμε πάντοτε ad hoc, δηλαδή για την κάθε περίπτωση. Δεν μιλάμε να έχεις προκαλέσει το ενδιαφέρον της κοινής γνώμης πριν από χρόνια για οτιδήποτε και τώρα στην προκειμένη περίπτωση ο δημοσιογράφος να το εκμεταλλεύεται. Μιλάμε όταν στη συγκεκριμένη περίπτωση ο δημοσιογράφος κάνει το καθήκον του γιατί εσύ το προσκάλεσες. Αυτά είπε ο κύριος Κούγιας, για να δούμε.